Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Αιγαίο. Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων στη Ρόδο. Στη συγκέντρωση χαιρετισμού απευθύναν ο Τάσος Γιουρούκογλου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Τέπη Μιχαηλίδη, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων του Δήμου Ρόδου, ο Χάρης Μπαρός, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, η Θεάνο Κουντούρη, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Μιχάλης Τσουρούτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο ξενοδοχείο Μίραμαρε και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Ξενοδοχο Υπαλλήλων. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εργαζόμενος που να πιστεύει ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν τον αφορά. Δεν θα εφαρμοστεί στο κλάδο του, στο πόστο του ή επειδή έχει ο ίδιος μια προσωπική συμφωνία. Το νομοσχέδιο καταργεί το οκτάωρο που ήταν η βάση για τον υπολογισμό της εργάσιμης ημέρας. Το πόσο δηλαδή πρέπει να δουλέψουμε για να βγάλουμε ένα μεροκάματο. Αυτό δεν αφήνει τίποτα που να μην το επηρεάζει. Δεν είναι μόνο η διευθέτηση του χρόνου εργασίας το ζήτημα, που σε εμάς τους εποχικούς εργαζόμενους ακούγεται και σαν ανέκδοτο, αφού μέχρι να δώσουν τα ρεπό που μας χρωστάνε θα έχουμε ήδη απολυθεί. Είναι ότι για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 100 χρόνια στη χώρα μας επιβάλλεται στους εργαζόμενους να ανταλλάσσουν χρόνο εργασίας όχι με μεροκάματο, αλλά με την υπόσχεση ότι κάποια στιγμή που θα βολεύει τον εργοδότη θα τους δώσει ρεπό. Αν πάρουμε υπόψη όλα αυτά που περιέχονται στο νομοσχέδιο, δηλαδή την αύξηση του ορίου για τις νόμιμες υπερορίες στις 150 από τις 120, τη δυνατότητα να επιβάλλεται αυτό με ατομική συμφωνία, ακόμα και αν υπάρχει στον χώρο δουλειάς σωματείο που διαφωνεί, αν πάρουμε υπόψη την ευρωπαϊκή οδηγία που αξιοποιεί η κυβέρνηση, τότε σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται νόμιμα ως και 13 ώρες την ημέρα. Όμως το νομοσχέδιο δεν σταματάει εκεί. Κάνει αναφορά στους κανονισμούς εργασίας, για τους οποίους έχει ανοίξει η όρεξη των μεγάλων ξενοδόχων τα τελευταία χρόνια, αφού τους βοηθάει να μεθοδεύουν τις απολύσεις. Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρόδου δίνει και σήμερα το παρόν. Απαντάμε όπως κάνουμε από την πρώτη στιγμή που διέρευσαν οι σκέψεις για το τερατούργημα της κυβέρνησης, πως το νομοσχέδιο αυτό είναι για τους εργαζόμενους αιτία πολέμου. Η αλήθεια είναι, συνάδελφοι, ότι οι χθεσινές ανακοινώσεις του Υπουργού ξεπέρασαν ακόμα και τις πιο τραβηγμένες από τις διαρροές που είχαμε. Μας πάνε έναν αιώνα πίσω. Καθιερώνουν το 10ωρο έως και 13ωρο και θέλουν να μας πείσουν ότι είναι απέτηση των ίδιων των εργαζομένων. Μάλιστα προβλέπεται ότι μπορεί να επιβάλλεται με ατομική σύμβαση ακόμα και αν το συνδικάτο του χώρου διαφωνεί. Οι εμποροϋπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, οι εποχικοί ιδιωτικοί υπάλληλοι κάθε κλάδου έχουμε ζήσει στο πετσί μας τι σημαίνει υπερορία. Τι αποτέλεσμα έχει αυτό στην υγεία μας, στην προσωπική και οικογενειακή μας ζωή. Φανταστείτε, συνάδελφοι, αν σήμερα οι απλήρωτες υπερορίες πάνε σύννεφο, τι έχουμε να ζήσουμε εάν αυτό ισχύσει και με τον νόμο. Αλήθεια, ποιος εργαζόμενος στον τουρισμό δεν ξέρει ότι αυτές οι συμφωνίες καταλήγουν με τον ίδιο να γίνεται λάστιχο το ωράριό του, λάστιχο η ζωή του. Ένας ακόμα νόμος για το ξεζούμισμα των εργαζομένων και το χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης. Επιδιώκοντας να γυρίσει το ρολόι της ιστορίας 100 χρόνια πίσω. Την ίδια ώρα διαρρέουν οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου. Άρση εμποδίων στην επιβολή της 10ωρης και 12ωρης εργασίας και μάλιστα χωρίς επιπλέον αμοιβή ως υπερορία. Αύξηση του αριθμού των υπεροριών ανά έτος, τις οποίες μπορεί να επιβάλλει στον εργαζόμενο ο εργοδότης ως μια ακόμα επιλογή έντασης της εκμετάλλευσης. Παραπέρα ξύλωμα της Κυριακής Αργίας, με διεύρυνση των κλάδων που θα μπορούν να δουλεύουν τις Κυριακές. Νομική θωράκιση και εδραίωση της τηλεργασίας. Καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας που μεταξύ άλλων θα επιτρέπει στον εργοδότη να μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση σε κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου εργασίας. Τα βάρβαρα αυτά μέτρα συνοδεύονται από το παραπέρα χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία και γενικότερα της συνδικαλιστικής δράσης με το φακέλωμα των συνδικάτων, τη δημιουργία μηχανισμών ανατροπής της περιφρούρησης της απεργίας, την αύξηση του προσωπικού ασφαλείας που ιδιαίτερα στον κλάδο μας
σε ποσοστό 40% πρακτικά θα ακυρώνει την ίδια την απεργία. Για άλλη μια φορά, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με το ξέσπασμα της νέας καπιταλιστικής παγκόσμιας κρίσης προσπαθεί να φορτώσει τα σπασμένα στον ελληνικό λαό, διαλύει όποια κοινωνική πρόνοια υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, όπως είναι η δημόσια υγεία, για να εξασφαλίσει μεγάλα πακέτα για τους μεγαλοεπιχειρηματίες και για να σώσει τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών, όπως είναι εδώ πέρα στο νησί μας, το τουριστικό κεφάλαιο, οι ξενοδόχοι. Εντατικοποιεί ακόμα περισσότερο την εργασία, αυξάνει τις ώρες εργασίας με το νέο νομοσχέδιο για να σώσει τα κέρδη των ξενοδόχων. Σε αυτή την κατάσταση, οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν μπορούμε παρά να δώσουμε ενιαία απάντηση στο κεφάλαιο και να οργανώσουμε την πάλη μας συλλογικά, οργανωμένα, βλέποντας ποιος είναι ο εχθρός μας και ποιο είναι το συμφέρον μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ότι από τις 10 το πρωί που άνοιξε η σχετική πλατφόρμα και μέχρι τη 1 το μεσημέρι είχαν υποβληθεί περίπου 2.000 αιτήσεις, σημειώνοντας ότι δεν υποβάλλουν απλά αίτηση αλλά και τα σχετικά έγγραφα. Ρυθμός κατάθεσης, όπου είπε ο Υπουργός, είναι πολύ ικανοποιητικός και εκτίμησε πως και αυτό το πρόγραμμα θα πάει πολύ καλά. Ανέφερε επίσης ότι από χθες το μεσημέρι ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα εγκυοδοσίας για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν τζίρο έως 200.000 ευρώ και μπορούν να λάβουν δάνειο έως 50.000 ευρώ ή το 25% του ετησίου τζίρου τους. Πρόγραμμα που, όπως είπε, θα θεραπεύσει το γεγονός ότι στους δύο πρώτους κύκλους του προγράμματος εγκυοδοσίας εξ αντικειμένου οι τράπεζες κατήφθηναν τα 7,5 δις ευρώ, καθώς προς τις μεγάλες επιχειρήσεις που τις θεωρούσαν πιο αξιόπιστες πελάτες. Υπολογίζουμε, σημείωσε ο Υπουργός, ότι 8 με 10.000 επιχειρήσεις επιπλέον θα πάρουν δάνεια που δεν είχαν πάρει με τους δύο προηγούμενους κύκλους. Περαιτέρω, κ. Γεωργιάδη, σημείωσε πως από χθες έχει ανακοινωθεί ότι 28 έως 30 Μαΐου θα ανοίξει και η πλατφόρμα ενίσχυσης των γυμναστηρίων και των παιδότοπων, όπου η ενίσχυσή τους θα γίνει από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, γι' αυτό και θα είναι διαφορετικός ο τρόπος, καθώς η επιδότησή τους συνδέεται με τον αριθμό εργαζομένων. Το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου επίσης θα ανοίξει και η πλατφόρμα για τους δικηγόρους. Την εκτίμηση ότι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανειών των τραπεζών αποτελεί καθαρό λογιστικό μέγεθος λόγω πώλησης σε funds, ότι για το πρόβλημα των κόκκινων δανείων διωγγώνεται, διατύπωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στη Βουλή. Κύριε Γιάννη, λεφτό, ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εμείς δεν εκπλαγήκαμε όταν πανηγυρίζετε και σε αυτή την αίθουσα για τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών, αλλά θα μας επιτρέψετε να πανηγυρίσουμε όταν διαπιστώσουμε ότι θα μειωθούν τα κόκκινα δάνεια των πολιτών και όχι των τραπεζών. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Και το δεύτερο, για τις μικροχρηματοδοτήσεις. Δεν μπορεί σε μία συγκυρία, όπου κι εσείς αποδέχεστε ότι οι κάνουλες των τραπεζών είναι πολύ σφιχτές για τις ατομικές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπου αυτές οι επιχειρήσεις, ακριβώς επειδή είναι εκτός ρευστότητας και λόγω των μέτρων, έχουν πρόβλημα να επιβιώσουν. Άρα είναι μονόδρομος οι μικροχρηματοδοτήσεις. Γι' αυτό και το ψηφίσαμε. Για να υπάρχει τώρα που παλεύουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις ένα κανάλι χρηματοδότησης, δεν μπορεί να λέμε ένα χρόνο μετά τι να κάνουμε, ήρθε η πανδημία και δεν θα έχουμε ούτε ιδρύματα που θα δίνουν μικροχρηματοδοτήσεις, ούτε επιχειρήσεις που θα μπορέσουν μέσω αυτού να επιβιώσουν. Νομίζω ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση πολύ πιο μεθοδικά, στοχευμένα και συστηματικά να επιδιώξει και να παροτρύνει, όπως λέγεται το θεσμικό πλαίσιο, ακριβώς για να δώσει αυτή τη σανίδα σωτηρίας στις επιχειρήσεις, που εκτός ρευστότητας είναι σίγουρο ότι σύντομα θα κλείσουν. Το τέλος του lockdown σήμανε το άνοιγμα του τουρισμού, με τους ταξιδιώτες να αναχωρούν από το πρωί με όλα τα μέσα και τους πρώτους τουρίστες να καταφθάνουν στα νησιά μας. Η χώρα επιχειρεί το μεγάλο βήμα ώστε να επιστρέψει στις καθημερινές της δραστηριότητες με όπλο το εμβόλιο και την αυστηρή τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Η πληρότητα από σήμερα είναι 85% στα πλοία με καμπίνες, 80% στα πλοία χωρίς καμπίνες και 80% για τα ταχύπλοα, επισήμανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλαγιωτάκης.
Μητσοτάκης. Από τον Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, οι ταξιδιώτες αναχωρούν από το πρωί με το εισιτήριο και ένα αρνητικό self-test αναχείρας προκειμένου να μεταβούν στους αγαπημένους τους προορισμούς. 16 μεγάλα πλοία έφυγαν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, 5 από το λιμάνι της Ραφίνας και 8 από το λιμάνι του Λαβρίου. Πτωτική πορεία εμφανίζει το επιδημιολογικό φορτίο στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών κρουσμάτων μειώνεται σταθερά. Πτωτική πορεία συνεχίζει να εμφανίζει ο αριθμός των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία. Ο δείκτης RT είναι στο 0,83, ανέφερε η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου. Ωστόσο, επισήμανε ότι παρατηρούνται τοπικές εξάρσεις με διασπορά στην κοινότητα, από αυτό είναι το αποτύπωμα της μετακίνησης από το Πάσχα. Επιβαρημένο είναι το φορτίο σε Ιταλοκαρνανία και σε κάποια νησιά. Το επιδημιολογικό φορτίο της χώρας εμφανίζει σταθερά πτωτική πορεία κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, με αισιόδοξα μηνύματα από τους δείκτες που παρακολουθούμε. Την εβδομάδα που πέρασε, είχαμε μείωση στο ποσοστό θετικότητας των εργαστηριακών ελέγχων, στον αριθμό των νέων εισαγωγών τόσο σε απλές κλίνες όσο και σε κλίνες meth-COVID, ενώ και οι θάνατοι μειώθηκαν σημαντικά. Ταυτόχρονα όμως σήμερα βλέπουμε πια ξεκάθαρα ποιο είναι το αποτύπωμα από το Πάσχα. Έχουμε αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων σε αρκετές περιφερειακές ενότητες της χώρας, πιθανά να σχετίζεται και με το αυξημένο τέστινγκ. Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται στην Δυτική Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Ιταλοκαρνανίας. Επιπλέον, το μήνυμα των επιδημιολογικών δεδομένων είναι σαφές. Βλέπουμε πολλές επιδημιολογικές εξάρσεις, κυρίως σε νησιά, όπως είναι η Ικαρία, η Κάρπαθος, η Κέρκυρα, η Νάξος και η Σκιάθος. Χαρακτηριστικό όλων αυτών των μικρών επιδημιολογικών εκρήξεων είναι η νεαρή ηλικία των κρουσμάτων που αφορούν σε άτομα ηλικίας 20-36 ετών, με αποτέλεσμα την πτώση της μέσης ηλικίας των νέων κρουσμάτων από τα 44 στα 40 χρόνια. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι νέοι μας πήγαν να δουν τους δικούς τους και κάποιοι μετέφεραν τον ιό από την Αθήνα και από άλλες μεγαλοπόλεις στις περιοχές καταγωγής τους, πολλές από τις οποίες, ακόμα και πριν το Πάσχα, είχαν μονοψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης, τα περισσότερα κρούσματα αποδίδονται σε ενδοοικογενειακή μετάδοση και σε συναθρήσεις. Ακριβώς επειδή τα νέα κρούσματα στις περιοχές αυτές αφορούν κυρίως σε νεαρούς ενήλικες, δεν παρατηρούμε συνοδό αύξηση των νοσηλιών και επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όλοι οι κάτοικοι όμως στις περιοχές αυτές πρέπει να ενημερωθούν. Ιδιαίτερα όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, όσοι είναι πάνω από 30 ετών ή είναι άτομα με υποκείμενα νοσήματα, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτή την περίοδο, αφού λόγω της διασποράς του ιού στις κοινότητες αυτές μπορεί και να κολλήσουν. Σε κάποια από αυτά τα νησιά, όπως παραδείγματος χάρη στην Κάρπαθο ή και στην Ικαρία, το ποσοστό των κατοίκων που έχουν κάνει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου αγγίζει το 40%. Γεγονός που μας υπενθυμίζει ότι παρόλο που ο εμβολιασμός είναι το πιο σημαντικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας προκειμένου να προχωρήσουμε, όσο ο ιός είναι ακόμα εδώ ανάμεσά μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημαντική προστασία που μας προσφέρουν τα ατομικά μέτρα προστασίας, δηλαδή η σωστή χρήση της μάσκας με τη μύτη μέσα και η αποφυγή του συγχρονισμού. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Άλλο η χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων και άλλο, τελείως διαφορετικό, η χαλάρωση των μέτρων ατομικής προστασίας. Πρέπει όλοι μας, εμβολιασμένοι και μη, να προσέχουμε. Το οφείλουμε τόσο στον εαυτό μας, όσο και στους αγαπημένους μας. Πίεση στο σύστημα υγείας παραμένει σταθερά υψηλή, αλλά συνέχισε να δείχνει σημεία αποσυμπίωσης, ανέφερε ο επίγουρος καθηγητής επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την ενημέρωση για την πανδημία. Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΟΔΗ την τελευταία εβδομάδα, ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων στην επικράτεια έδειξε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα η προσέλευση για τεστ ήταν μικρότερη λόγω των αργιών. Η πίεση στο σύστημα υγείας παραμένει σταθερά υψηλή, αλλά συνέχισε να δείχνει σημεία αποσυμπίεσης για ακόμα μία εβδομάδα. Ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας μειώθηκε σε ποσοστό περίπου 8%. Ο αριθμός των νέων εισαγωγών με COVID συνεχίζει να μειώνεται. Καθότι η προηγούμενη εβδομάδα είχε μικρή συμμετοχή σε τεστ λόγω αργιών, βλέπουμε μια μικρή αλλά αναμενόμενη αύξηση στον αριθμό των διαγνώσεων. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι βλέποντας τον αριθμό των διαγνώσεων πριν από 2 εβδομάδες, αυτό που είδαμε την τελευταία εβδομάδα παραμένει χαμηλότερο.
από ό,τι είδαμε πριν από 2 εβδομάδες. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι βρισκόμαστε ακόμα σε πορεία σταθεροποίησης και πιθανής συρρήκνωσης επιδημίας. Να πούμε και 2 πράγματα για το self-test. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 10 εκατομμύρια συσκευές έχουν διατεθεί σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια πολίτες. Σχεδόν 5 εκατομμύρια δηλώσεις έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Το σύνολο των θετικών που έχουν επιβεβαιωθεί στον έλεγχο από επαγγελματία υγείας, όπως είπε και η κυρία Παπαευαγγέλου, ήταν 14.172 μέχρι αργά χθες το βράδυ. Περίπου οι 1.400 καταγράφηκαν τις προηγούμενες 2 ημέρες. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω και εγώ τη σημασία που έχει να συμμετέχουμε όλοι πια στον εμβολιασμό, στα self-test, αλλά και πιο σημαντικό, συντήρηση βασικών μέτρων κοινωνικής απόστασης. Βγαίνουμε τώρα από την κατάσταση της απομόνωσης σταδιακά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η επιδημία έχει τελειώσει. Έχουμε ακόμα δρόμο για επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μέχρι να εμβολιαστούμε και να εμβολιαστεί ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τηρούμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους κανόνες, τόνισε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, μιλώντας στην ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας που έγινε την Παρασκευή 14 Μαΐου στο Υπουργείο Υγείας. Επίσης, ανέφερε πως η βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης είναι αργή αλλά σταθερή, καθώς ότι κατεργήθηκαν τα μηνύματα το 13.033 και 13.032, όπως και το Click Away και Click in Shop. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η αργή αλλά σταθερή βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων, σε συνδυασμό πάντα με τη δυνατότητα άμεσης διάγνωσης των self-test και το τείχος ανοσίας που χτίζεται μέρα με τη μέρα με τους εμβολιασμούς, κάνουν δυνατή τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Στη νέα αυτή καθημερινότητα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί μπορεί πλέον να μην ισχύουν, για παράδειγμα, περιορισμοί στην κυκλοφορία, όμως οι υγειονομικά πρωτόκολλα και κανόνες που αποσκοπούν στην προστασία όλων μας παραμένουν σε ισχύ. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τους στηρούμε με συνέπεια μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση ελευθερία. Από σήμερα, όπως γνωρίζετε, επιτρέπονται οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις. Υπενθυμίζεται ότι για τις ακτοπλοϊκές ή αεροπορικές μετακινήσεις προς και από τα νησιά, με εξαίρεση τονίζω τη Λευκάδα, την Εύβοια και τη Σαλαμίνα, είναι υποχρεωτική προσκόμιση είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, είτε αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών, είτε rapid test 24 ωρών, είτε self-test 24 ωρών, είτε βεβαίωση νόσησης που θα ισχύει από 2 έως 9 μήνες μετά την νόσηση. Ο έλεγχος θα διενεργείται από τις αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες και υπόχρεοι είναι όλοι οι μεδαπή και αλλοδαπή ταξιδιώτες 5 ετών και άνω. Παράλληλα, υπάρχει ισχυρή σύσταση για διενέργεια διαγνωστικού τεστ για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις με αυτοκίνητο σε όλη την επικράτεια από τον γενικό πληθυσμό. Για την είσοδο στη χώρα από το εξωτερικό, από σήμερα οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF μέχρι και 1 μέρα πριν από το ταξίδι και προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού 14 ημέρες μετά την ολοκλήρωσή του, είτε αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών που να έχει διενεργηθεί από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια Εθνική Αρχή Πιστοποίησης χώρας, είτε βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης ισχύως 2 έως 9 μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης. Υποχρέωση για πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό PCR ή βεβαίωση νόσησης ισχύει και για ανήλικους από 5 ετών και πάνω. Οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και εταιρείες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών, υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα. Παράλληλα, οι ταξιδιώτες υπόκειται σε χρηματοληπτικό έλεγχο κατά την είσοδό τους στη χώρα, βάσει υγειονομικού αλγόριθμου, ο οποίος αξιολογεί τα προφίλ των επισκεπτών, ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη κατανομή των τεστ βάσει ρίσκου. Τα παραπάνω ισχύουν για τους ερχόμενους μέσω όλων των διεθνών αεροδρομίων, των λιμανιών της Πάτρας, της Ιγουμενίτσας και της Κέρκυρας και τους συνοριακούς σταθμούς Προμαχώνα και Ορμενιού σε 24-ωρη βάση και ευζώνων από τις 7 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. Για τις υπόλοιπες χερσαίες πύλες εισόδου ισχύουν επιπρόσθετα οι εξής προϋποθέσεις. Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους, κάτοχοι άδειας παραμονής, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα,
καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα για τις απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές και ιατρικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, δύναται να εισέρχονται στη χώρα και μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς από τις 7 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα και Κήπων από τις 7 το απόγευμα ως τις 11 το βράδυ. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εισόδου από το συναριακό σταθμό Κακαβιάς είναι 400 άτομα ημερησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι οδηγοί φορτηγών. Τώρα, η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Ορμενίου, Ευζώνων, Κήπων, Εξοχής και Νυμφέας από τις 7 το πρωί ως 11 το βράδυ και Κακαβιάς από τις 7 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Επίσης, από σήμερα σταματούν τα μηνύματα στο 13033 για τις μετακινήσεις και στο 13032, αφού ουσιαστικά καταργείται το click away και το click inside το λιανεμπόριο. Επίσης, από σήμερα η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινά μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Υπενθυμίζεται ότι κατά την απαγόρευση κυκλοφορίας, δηλαδή από τις 12.30 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, η μετακίνηση επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, υγείας και ατομικής κίνησης με κατοικίδιο. Η μετακίνηση για λόγους εργασίας γίνεται με τα ίδια έγγραφα που γίνονταν ως σήμερα, ενώ για τις άλλες δύο περιπτώσεις ο πολίτης πρέπει να έχει μαζί του βεβαίωση κίνησης που να περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και το συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησής του, η λεγόμενη βεβαίωση τύπου Β. Από σήμερα επαναλειτουργούν και τα μουσεία με τους εξής κανόνες: 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των παρευρισκομένων, 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά και επισκέψεις ομάδων έως 8 ατόμων, εκτός αν πρόκειται για οικογένειες που αφορά σε συζύγους, συμβιούντες και τέκνα. Τη Δευτέρα 17 Μαΐου ανοίγουν οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Επανεκκινούν επίσης οι πρακτικές και εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕ και κολέγια, καθώς και διαζώσεις λειτουργίας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και του προπαρασκευαστικού προγράμματος πιστοποίησης μεταλλικιακού έτους τάξης μαθητείας ΕΠΑΛ, πάντα με τη διενέργεια self-test μια φορά την εβδομάδα προ-Δευτέρας, τόσο για τους καταρτιζόμενους όσο και τους εκπαιδευτές. Επίσης, από τη Δευτέρα επαναλειτουργούν τα μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα μόνο για τομικά μαθήματα, αναλογία ένας μαθητής ανά έναν εκπαιδευτή καθηγητή. Στη συνέχεια, την Παρασκευή 21 Μαΐου επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά με κενό χώρο, κενή θέση ανά 2 καθήμενους και πληρώτα μέχρι 75%, υποχρεωτική τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί στις 2 θέσεις μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος, μη διεξαγωγή διαλύματος κατά την προβολή, υποχρεωτική ταξιθεσία και υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 28 Μαΐου επανακοινούν τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα σε υπαίθριους χώρους, ενώ θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις μας για τις εκδηλώσεις και τις δεξιώσεις. Αισιόδοξα είναι τα μηνύματα, κυρίες και κύριοι, των εμβολιασμών για την Κάλυμνο. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίου ο κύριος Γιάννης Γαλουζής. Οι κινητοποίησεις οι οποίες έχουν γίνει την τελευταία εβδομάδα ίσως έδωσαν καρπούς και μιλάω όσο αφορά τον εμβολιασμό και μιλάω για τον αριθμό των εμβολιαζομένων, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτός ο αριθμός πράγματι έχει αυξηθεί σημαντικά. Mm-hmm. Μπορείτε να δείτε και από σήμερα ακόμα, γιατί μεταφέραμε ραντεβού της Δευτέρας, έχουν έρθει σήμερα Παρασκευή μπροστά, περίπου 80 άτομα που ήταν για τη Δευτέρα, τα φέραμε μπροστά και έχουμε φέρει άλλα για την Δευτέρα. Και να ξέρετε ότι μόνο στο ένα εμβολιαστικό κέντρο εμβολιάζονται περίπου πάνω από 200 άτομα. Μάλιστα. Άρα βλέπετε. Ήμασταν και τι είμαστε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι όταν εμβολιάζαμε πρώτα 50 άτομα την ημέρα, μάλιστα, σήμερα θα εμβολιάζεις 200 άτομα την ημέρα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιος ο ρυθμός, η αύξηση είναι τεράστια, είναι 150% λοιπόν, στη φάση αυτή και καταλαβαίνετε ότι θα δώσει την δυνατότητα να εμβολιάσουμε τις ομάδες και τις κατηγορίες αυτές των συμπολιτών μας, οι οποίοι είναι και οι εργαζόμενοι, αυτοί που θα μπουν στην αγορά άμεσα και θα τους δούμε αύριο μεθαύριο σε ξενοδοχεία, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος γενικότερα κτλ. Άρα αυτή η ομάδα πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστεί, να οχυρωθεί, ούτως ώστε να μπορούν να δουλέψουν οι άνθρωποι όταν θα ανοίξουν οι αγορές, χωρίς να έχουμε πάλι πισωγυρίσματα. Δηλαδή να ξεκινήσουμε κάπου και να ξαναβρεθούμε πάλι πίσω. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος μας στη φάση αυτή. Νομίζω ότι είναι εφικτό για να γίνει. Μπορούμε δηλαδή εμείς εδώ στην Κάλυμνο με τους ρυθμούς αυτούς και εφόσον βέβαια έρχονται εμβόλια από πάνω, γιατί εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει. Είναι ο κύριος παράγοντας και να έρχονται και τα εμβόλια πάνω. Προς το παρόν
Το Υπουργείο είπε, ωραία, θα καλύψει τις ανάγκες αυτές, αλλά δεν τίθεται τέτοιο θέμα και νομίζω ότι μπορούμε κάλλιστα να καλύψουμε αυτή μας την ανάγκη, γιατί ο μοναδικός τρόπος πλέον, αν θέλουμε να αμυνθούμε απέναντι σε αυτή την πανδημία, είναι ο μαζικός εμβολιασμός. Εννοείται ότι με το να εμβολιαστούμε δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τα πάντα, αλλά όμως σιγά σιγά θα αρχίσουμε να εγκαταλείπουμε, σιγά σιγά θα βγάζουμε τη μάσκα, σιγά σιγά θα παίρνουμε ξανά την ελευθερία μας. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα πάρουμε αυτό που πρέπει και εμείς ως καλλιτέχνες. Προς διευθέτηση βγαίνει το ζήτημα της μετακίνησης των μελισσοπαραγωγών. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο Θημαρίτης, κύριος Γιάννης Γαβαλάς. Το τελευταίο σκέλος της απόφασης που βγήκε την Παρασκευή βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, Δευτέρα πρωί, λογικά εκεί ήταν. Υπήρχε μία ασάφεια. Δεν ξεκαθάριζε ακριβώς ότι αναφερόταν σε μελισσοκόμους και έτσι πολλοί μπερδευτήκανε. Δημιουργήθηκε ένα ευτράμπιλο χθες το πρωί. Κάποιοι παραγωγοί φόρτωσαν τα μελίσια τους από την ΚΟ, έκοψαν εισιτήρια και μπήκαν μέσα στο Απόλλο για να επιστρέψουν. Και εκεί το λιμεναρχείο τους σταμάτησε και τους έβγαλε με το ζόρι να επιστρέψουν πίσω και να πάνε να ξεφορτώσουν τα μελίτια τους. Είχαν αυτό κάνει rapid test. Είχαν κάνει, ναι, όλοι είχαν κάνει. Ναι. Και παρόλα αυτά είναι, δεν τους άφησαν να έρθουν. Ναι. Και αυτό οφείλεται κυρίως και στην ασάφεια του τελευταίου άρθρου, του 7ου άρθρου της απόφασης. Ναι. Τώρα που τι αναφέρεται γίνεται, σε λοιπόν. Επαγγελματίες με ανελειμμένες υποχρεώσεις. Mm-hmm. Χωρίς να αναφέρεται ξεκάθαρα σε μελισσοκόμους. Τώρα τι γίνεται, κύριε Γαβαλά. Τώρα λοιπόν, επειδή το Διοικητικό Συμβούλιο, που τυχάνει να είμαι εγώ, ο Μιχάλης, ο Πλάτσης, αντιπρόεδρος και οι υπόλοιποι τρεις που βρίσκονται στην Κάλλη αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα εν τη γενέση τους. Mm-hmm. Με το που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα ήρθαμε πάλι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές στην Αθήνα και οι άνθρωποι έτσι, με καλοπροαίρετα μπορώ να πω, πρόθυμοι να μας βοηθήσουν, ναι. ξανά έστειλαν διευκρινιστικές προς το επαρχείο, Δήμο και Λιμεναρχείο που αναφέρονται ρητά στις μετακινήσεις των μελισσοκόμων. Άρα ήρθε το σχετικό μήνυμα της διευκρίνησης. Πιστεύω ότι το έχουν πάρει ήδη, απλά προφανώς θα θέλουν να το μελετήσουν οι αρχές μας και να προσπαθήσουν να βγάλουν από κοινού μια απόφαση, μια ανακοίνωση, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουν, αλλά γεγονός είναι ότι έχει αποφασιστεί πια από πάνω, από τα αρμόδια γραφεία, να μετακινηθούν τα μελίσια προς τον προορισμό τους, από τα υπόλοιπα νησιά προς την Κάλλη. Υπέρ της ειδικής μεταχείρισης που πρέπει να τύχουν υποψήφοι για τις πανελλήνιες εξετάσεις στο νησί της Καλύμνου, τάχθηκε η παράταξη του κυρίου Γιάννη Γαλουζή. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο, εξηγώντας πως απαιτείται μια συντονισμένη προσπάθεια. Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα των γονέων, γιατί από εκεί του συλλόγου γονέων, των μαθητών, αφουγκραστήκαμε πράγματι την αγωνία. Αλλά και επειδή τα επιχειρήματά τους είναι καθόλου σωστά και δίκαια στην φάση αυτή, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να δώσουμε και πήραμε μια πρωτοβουλία στη φάση αυτή, στέλνοντας, αφού μιλήσαμε πρώτα τηλεφωνικά και με τον νεκτάριο των Σαντορινιών. Λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία, διότι και εκείνος ενδιαφέρθηκε και ήθελε στη συνέχεια προκειμένου να ενημερωθεί καλύτερα και τα υπόλοιπα. Πέρα από το υλικό το οποίο βρήκαμε για να αποστείλουμε και πέρα από τον ανέθεσα στον ποθητό τον Μαγκούλια με την ιδιότητα του καθηγητή και του Δημοτικού Συμβούλου αλλά και υποδιευθυντή του Λυκείου που γνωρίζει τα θέματα πολύ καλύτερα και μπορεί να πει και ποιος είναι ο αριθμός των μαθητών, των υποψηφίων και να δώσει στοιχεία τέτοια τα οποία να βοηθήσουν, ζητήσαμε επομένως να γίνει αυτό εδώ. Το κοινοποίησαμε βέβαια στη συνέχεια και με δελτίο της παράταξης μας προς όλα τα ΜΜΕ και προς όλους τους βουλευτές του νομού, προκειμένου να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια στη φάση αυτή εδώ. Και βλέπω ακριβώς και βλέπω ότι όλες οι παρατάξεις στη φάση αυτή έχουν ξεκινήσει, όλες οι παρατάξεις έχουν ξεκινήσει με δελτία ή με δηλώσεις τους να στηρίζουν μια τέτοια κίνηση, μια τέτοια
πρόταση και θεωρώ ότι εάν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πρέπει να έρθει και το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει με σύντομες διαδικασίες, να τεκμηριώσουμε ακόμα καλύτερα την πρότασή μας και να την αποστείλουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο στον Υπουργό Παιδείας, προκειμένου να υπάρχει η ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος, του ποσοστού εκείνου που θα δίνει την δυνατότητα στους μαθητές της Καλύμνου να μπορούν να εισαχθούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ή ακόμα να μοριοδοτηθούν σε θέματα φυσικών καταστροφών, σε θέματα επομένως κρίσεων γενικότερα. Άρα εδώ είχαμε μια υγειονομική κρίση, το ίδιο είναι, πολιτική προστασία, άρα προβλέπεται. Και μάλιστα τη στιγμή που τα δικά μας παιδιά από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα δεν έχουμε λειτουργήσει, είμαστε σε καθολικό lockdown τώρα, σε βαθύ κόκκινο για τεράστιο χρονικό διάστημα. Έχουμε περάσει όλες τις αποχρώσεις λοιπόν στη φάση αυτή. Λοιπόν, έχασαν τη ζωντάνια τους και θα είναι άδικο να μείνουν παιδιά σήμερα έξω και μάλιστα σε μια περίοδο που υπάρχει και μείωση των εισακτέων, το ξέρετε κι εσείς, λοιπόν στη φάση αυτή. Άρα ανεβαίνουν οι βάσεις, άρα θα βρεθούν τα δικά μας παιδιά σε μια δύσκολη και άδικη κατάσταση. Επομένως, όλοι μαζί, μια φωνή, νομίζω ότι το αίτημα είναι δίκαιο. Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουν μια τέτοια κίνηση. Είναι δίκαιο το αίτημα, θα το λάβουν υπόψη τους αυτό εδώ και νομίζω ότι αν βοηθήσουν και εκείνοι θα έχουμε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έντονη ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί στην Κάλυμνο λόγω της πανδημίας, η οποία έχει επιφέρει πλήγμα στην οικονομία, εξέφρασε στην τηλεόραση Αιγαίο ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος και όπως είπε πρέπει να δοθεί οικονομική ενίσχυση λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται το νησί. Να δούμε πώς μπορούμε να τελειώσει όσο το δυνατό πιο γρήγορα αυτός ο εφιάλτης, διότι όλοι άπαντες έχουμε κουραστεί. Θέλετε ίδια τακτική, ίδια ρητορική, ίδια πρόσωπα. Ο αλληλοσπαραγμός στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Η απομόνωση του νησιού, ο διχασμός, η δυσφήμιση και το πρόβλημα καλά κρατεί και δυνατά. Εμείς τα παρακάμπτουμε όλα αυτά και ερχόμαστε και λέμε τώρα ότι το νησί αυτή τη στιγμή με το παρατεταμένο μεγάλο lockdown, το κλείσιμο τόσων μηνών, ουσιαστικά, μπορεί επίσημα να μην έχει γίνει, ουσιαστικά όμως βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ως έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί από την πολιτεία. Βεβαίως η πολιτεία, κυρία Κουκιαΐνη, έχει θεσπίσει σχετική νομολογία και έχει αντίστοιχες επίγουσες ρυθμίσεις για θέματα έκτακτης ανάγκης από καταστροφικές συνέπειες. Γιατί ο COVID είναι και το παρατεταγμένο lockdown για το νησί της Καλύμνου, που είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα, έχει καταστροφικές συνέπειες παντού. Οικονομία, εργαζόμενους, υγεία, παιδεία, παντού. Και η πολιτεία λοιπόν έχει κάνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε οι καιρικές συνθήκες με τον Ιαννό, ήρθε η ίδια η πολιτεία, ήταν καταστροφικές για τις περιοχές, ήρθε η ίδια η πολιτεία και θέσπισε μέτρα αντιμετώπισης αυτών των καταστροφών. Και έδωσε 5.000 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό των περιοχών που είχαν πληγεί, των πληγέων των περιοχών και 8.000 σε κάθε επιχείρηση. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχουν μέτρα? Γιατί η Κάλυμνος, αντί να διεκδικήσουμε, αντί να πάμε διεκδικητικά και δυναμικά ως Δήμος να ζητήσουμε εκ προημίου, κάνουμε δηλαδή οικονομία στο κουμπαρά της πατρίδας. Αυτό θα σώσει κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Και οφείλει η ελληνική πολιτεία αυτό να το δει. Στείλαμε ως παράταξη επιστολή προς τους βουλευτές του νομού και ζητάμε, όπως έχει εφαρμοστεί σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, σε έκτακτες καταστάσεις, να εφαρμοστεί αυτό και στην Κάλυμνο.
Συνάντηση εργασίας είχε ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, κύριος Χρήστος Ευστρατίου, με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Ρόδου, κύριο Νικήτα Βενιό, για μια σειρά από θέματα που αφορούν την αντιπυρική περίοδο και τον καλύτερο συντονισμό και συνεργασία των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Σε δηλώσεις τους αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης, επέστησαν την προσοχή των πολιτών σχετικά με τις δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές. Με τον διοικητή της Πυροσβεστικής, τον κύριο Βενιό Νικήτα. Μας ξαφνιάσατε βασικά. Εμείς έχουμε συχνά πυκνά επικοινωνία και για τα συμβάντα καθημερινά, αλλά και για κάποιες λεπτομέρειες που στην πορεία τώρα και της αντιπυρικής είναι κάποιες εργασίες που κάνουμε, κάποιες πληρώσεις δεξαμενών, κάποια άλλα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις και να είμαστε γενικά, γιατί και εμείς σαν περιφέρεια θέλουμε να είμαστε κοντά στην Πυροσβεστική που και το κύριο πρόσταγμα στις φωτιές και ακολουθούμε και τις οδηγίες τους. Εγώ αυτά θα ήθελα να πω. Οι δεξαμενές που είναι, που βρίσκονται. Θα σας πει ο κύριος διοικητής να μιλήσει και εκείνος, να μην τα πω όλα εγώ, οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Καλή σήμερα για εμένα. Όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Χρόνια τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την δασοπυρόσβεση και γενικά με την πυροσβεστική, περιφέρεια ήταν πάντα δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την ερώτηση που κάνατε, οι δασοδεξαμενές υπάρχουν αρκετές στο νησί. Είναι πάνω από 20-25. Και ειδικά σε σημεία που δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δίκτυο ίδρυψης. Θα ξεκινήσουμε, ήδη έχουμε ξεκινήσει, συνεχίζουμε να κάνουμε πλήρωση των δεξαμενών αυτών με νερό, έτσι ώστε αν χρειαστεί να έχουμε αποθήκες νερού σε κάθε περιοχή της Ρόδου. Εκτός από αυτό έχουμε και άλλα θέματα, τα οποία τα συζητήσαμε εδώ πέρα με τον κύριο Περιφερειάρχη και βρήκαμε λύσεις. Η Πυροσβεστική δεν μπορεί να δουλέψει μόνη της, χωρίς τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Και για αυτό τους ευχαριστούμε που είναι παραδίπλα μας. Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται την θερινή περίοδο για εμάς τους πολίτες, τι πρέπει να ξέρουμε. Φαντάζομαι να είπε ότι έχει να κάνει με το θέμα της πυρκαγιάς. Απαγορεύονται οι φωτιές, απαγορεύονται οι θερμές εργασίες στο περιβάλλον, στους εξωτερικούς χώρους. Απαγορεύεται οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική μας ασφάλεια και των γειτόνων μας. Υπάρχουν πρόστιμα, τα οποία δυστυχώς πέσουν. Η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές νυχτερινές ώρες επιτρέπεται ή από κάποια ώρα σταματά. Επιτρέπεται μόνο σε, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε δυνατούς αέριδες, όταν δεν έχουμε υψηλό δίκτυ πυροπροστασίας. Αυτά όμως ανακοινώνονται. Όταν έχουμε αέριδες και μεγάλες θερμοκρασίες, απαγορεύονται. Να μας πείτε λίγο για την όψη της νέας, μάλλον έχει ξεκινήσει η νέα αντιπυρική περίοδος. Πρώτο, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, και μετά εσείς την προετοιμασία που θα εστιάσετε φέτος, αν σας ανησυχεί κάτι, αν θέλετε. Κοιτάξτε, πάντα τα καλοκαίρια είμαστε σε επιφυλακή 24 ώρες το 24ωρο, βέβαια και το χειμώνα με τις πλημμύρες. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να εξελιχθεί μια φωτιά ή από πού μπορεί να ξεκινήσει. Υπάρχουν περιοχές και υπάρχουν και πολλά δάση στη Ρόδο και βέβαια υπάρχουν και τα φυλάκια που έχει διασπαρθεί η πυροσβεστική υπηρεσία για τον έλεγχο, τα κλιμάκια που υπάρχουν έξω. Τώρα από τον άλλο μήνα θα έρθει, από ό,τι μιλήσαμε και με τον κύριο διοικητή εδώ, θα έχουμε και την έξτρα ενίσχυση των ελικοπτέρων που θα είναι εδώ και πιστεύω να είμαστε όλοι λίγο προσεκτικοί και με τα τσιγάρα και με τις φωτιές και με τις καύσεις και όλα αυτά που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όλοι τα γνωρίζουμε αλλά όλοι είμαστε λίγο αφελείς και
Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να μην είναι έστω και από ένα τσιγάρο να αρπάξει φωτιά. Λίγο πριν τη Διεθνή ημέρα μουσείων που κάθε χρόνο γιορτάζεται στις 18 Μαΐου, η μέρα γιορτής είναι και η σημερινή 14 Πέμπτου, με τα μουσεία όλης της χώρας να ξανανοίγουν τις πύλες τους μετά από μήνες σιωπής λόγω του lockdown για τον περιορισμό εξάπλωσης της COVID-19. Φυσικά έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία επισκεπτών και εργαζομένων, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας και υγιεινής, δημόσια και ιδιωτικά μουσεία κάνουν σήμερα επανέναρξη, με τα περισσότερα να έχουν αξιοποιήσει τη δύσκολη συνθήκη του παρατεταμένου εγκλεισμού για να πραγματοποιήσουν μια σειρά από εργασίες, όπως είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ιστοτόπων τους, ο εικονικός εμπλουτισμός των δράσεών τους, η συντήρηση κτηριακών υποδομών και αντικειμένων, η επανέκθεση συλλογών και η καταγραφή ψηφιοποίηση των ευρημάτων, ο σχεδιασμός και η προετοιμασία νέων εκθέσεων και δραστηριοτήτων. Αρχαιολογικά ή μη, σύγχρονης ή παραδοσιακής τέχνης, παιδικά ή τεχνολογικά, με ανανεωμένη διάθεση, μας προσκαλούν να ξαναανακαλύψουμε τους θησαυρούς τους. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική ενημέρωση της ημέρας από την τηλεόραση Αιγαίο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.